για τα επαγγελματικά του σχέδια και το ενδεχόμενο να ξαναφύγει για τη Γερμανία μίλησε στο Star ο Κώστας Σόμερ. Με μια ξανθιά και πολύ εντυπωσιακή συνοδό πετύχαμε τον Κώστα Σόμερ στην εβδομάδα ελληνικής μόδας, όμως δεν μπορέσαμε να ανακαλύψουμε αν πρόκειται για νέο έρωτα στη ζωή του ηθοποιού. Κοιτοδεύεστε από την τόσο όμορφη κυρία. Δεν είμαι πολύ τυχερός. Πραγματικά, Ελληνίδα. Έτσι. Πανέμορφη. Πιστεύω και στηρίζω τα ελληνικά προϊόντα, να ξέρει. Θεά. Πανέμορφη. Έτσι. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Πολύ όμορφη. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Δεν μας άφησε να μάθουμε κανένα hot κουτσομπολιό. Ίσα-ίσα που γεμίσαμε ερωτηματικά για το αν ο καλοκαιρινός του σούπερ έρωτας με σεξι χορεύτρια της Ζούμπα τελείωσε μόλις μπήκε το φθινόπωρο. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βλέπαμε τον Κώστα να φωνάζει στο φωτογραφικό φακό τον έρωτά του για την ξανθιά Νάταλη. Τώρα χώρισαν, δεν χώρισαν, θα δείξει. Άλλωστε ο ηθοποιός είναι και ταξιδιάρικο πουλί. Μπορεί να μας ξαναφύγει για κανένα σύριαλ στη Γερμανία. Σκέφτομαι, έχω κάποιες συζητήσεις αυτή τη στιγμή πάλι με τη Γερμανία με κάποια σύριαλ. Βλέποντας και κάνοντας. Εδώ στην Ελλάδα δεν παίζει τίποτα. Όπως βλέπεις γίνονται πολύ μετρημένες, πως και καμία δουλειά θα έλεγα. Απλά αυτά που θα γίνουν, εντάξει, το καλό είναι ότι τα συζητάμε, είμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Στην πολλή συζήτηση έχει πέσει φέτος και ο Κώστας. Μάλλον για την ξενιτιά παρέα με τη φίλη μας τη Μέρκελ τον βλέπουμε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά η καγκελάριος δεν έχει και καλή σχέση με τη μόδα, αντίθετα με τον Κώστα που θέλει να είναι πάντα in. Προσέχετε γενικά την εμφάνισή σας. Τι εννοείς, θέλεις να μου πεις κάτι? Όχι, χαρά είσαι. Σαν άντρας. Κοιτάτε από τη μόδα. Ναι, εντάξει, δεν είμαι ότι θα... Δεν με δεις με haute couture και τέτοια, αλλά γενικά ναι, μ' άρεσε να είμαι και... Μ' αρέσουν και τα χρωματάκια τώρα που είναι η μόδα και λίγο τώρα κάτι που μου αρέσει. Ναι. Μπα χειμώνιασε. Χρωματάκια από την άνοιξη πάλι.